το περιεχόμενο των δύο προηγουμένων κεφαλαίων, του 12ου δηλαδή και του 13ου κεφαλαίου, ήδη έχει συγκλονίσει τους αναγνώστας ή τους ακροατάς, σε βαθμό να νομίσουν ότι ο ορίζον είναι τόσον ζωφερός που δεν θα μπορέσει κανείς να σωθεί. Η παρουσία του δράκοντος, σατανά, του θηρίου αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου του δευτέρου θηρίου είναι τόσο φοβερή ώστε να ερωτήσει κανείς ποιος μπορεί να σωθεί. Και όμως, αγαπητοί μου, θα σωθούν οι εκλεκτοί. Προκειμένου όμως να ακολουθήσει στην περιγραφή της πιο κάτω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως η παγκοσμία κρίση και να εκτυλιχθούν πάλι συγκλονιστικές εικόνες, ο Ιερός Ευαγγελιστής προσθέτει σαν διάψαλμα, κατά τη συνήθειά του που την έχουμε δει και σε άλλα σημεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως, με εκείνη την παραμυθιτικότητα την εικόνα του αρνίου μετά των εκλεκτών. Η σκηνή αυτή ευρίσκεται επί της γης ακριβώς για να δείξει την τύχη των πιστών. Στην επιγένεια αυτήν σκηνή μετέχει και ο ουρανός ως θριαμβεύουσα εκκλησία που ζει τα δραματικά γεγονότα της στρατευωμένης εκκλησίας. Και είδον και ειδού το αρνίον, το εστικός επί το όρος ιών, και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Είδα και να το αρνίον να στέκεται επάνω εις το όρος ιών και μαζί του 144.000 που είχαν το όνομά του και το όνομα του πατρός του γραμμένο στα μέτωπά τους. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα και μάλιστα μια εικόνα που αποτελεί μια αντίθεση από την εικόνα του θηρίου που θα καθίσει κατά τον Απόστολο Παύλο εις τον ναό του Θεού, εις τον ναό του Σολομώντος, που θα είναι εις το όρος Ιών, εις τον λόφο Ιών, και γύρω από αυτόν τον Αντίχριστο θα βρίσκονται όσοι θα έχουν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Είναι πράγματι μία αντίθεση. Εδώ το εστικός δεν μας λέγει εσφαγμένον, απλώς το εστικός αρνίων είναι ο Χριστός. Μαζί του είναι 144.000 πιστοί, με ειδικά όμως, όπως θα δούμε πιο κάτω, χαρακτηριστικά. Με τις δυο αυτές εικόνες πραγματικότητες που το θηρίον Αντίχριστος κυβερνά από το όρος Ιών και το αρνίον Χριστός που ομοίως κυβερνά από τη Σιών, δείχνει την ορατή και την αόρατον πλευρά της ιστορίας. Και η μεν ορατή πλευρά της ιστορίας είναι η κυβέρνηση του Αντιχρίστου. Η δε αόρατος πλευρά της ιστορίας είναι η κυβέρνηση του Ιησού Χριστού που κυβερνά την Εκκλησία του και γενικά την ιστορία. Γι' αυτό οι άνθρωποι, και μάλιστα πολύ πιστοί, νομίζουν ότι ο Χριστός
δεν κυβερνά την εκκλησία του και γενικά τον κόσμο, διότι βλέπουν να υπάρχει διάχυτο το κακό. Γι' αυτό έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Χριστός δεν κυβερνά. Ενώ βλέπουμε εδώ από το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι υπάρχει η ορατή και η αόρατος όψης διακυβερνήσεως του κόσμου. Εάν τώρα υπάρχει το κακό διάχυτο μέσα εις τον κόσμο και να κυβερνά ο Αντίχριστος, ή αν θέλετε σήμερα με τους προδρόμους του Αντιχρίστου, αυτό γίνεται κατά παραχώρηση πάντα του Θεού, όπως σας έλεγα άλλοτε, που στέλνει πνεύμα πλάνης εις εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να γνωρίσουν την αλήθεια και θέλουν να μένουν εις την απήθεια. Παρά ταύτα, το όρος Υιόν που στέκεται το αρνίον δεν είναι το παλαιόν όρος Σιών. Γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας: «Επί το όρος δε Σιών, ούτης παλαιάς εστός, αλλά της νέας, της του ζώντος Θεού πόλεως». Δηλαδή είναι η Εκκλησία. Εις αυτό το όρος Σιών ίσταται το αρνίον, εις την Εκκλησία. Είναι μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός. Δεν μπορεί να μην είναι μέσα στην Εκκλησία, διότι η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Και κυβερνώ τον κόσμο από αυτήν την νοητήν Σιών, την Εκκλησία. Αλλά ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει τον κόσμο από την ιστορική και ορατή Σιών, την παλαιά, τα Ιεροσόλυμα, την παλαιά πόλη. Ο Κύριος προφητεύει, Μάρκος 13,27, τα εξής: «Και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού». Εάν λοιπόν οι εκλεκτοί είναι σκορπισμένοι σε όλη την επιφάνεια της γης, προφανώς και ο Κύριος μαζί τους, ή εκείνοι μαζί του, που σημαίνει ο Χριστός, είναι στην Εκκλησία του. Ποια θα είναι αυτή η Εκκλησία? Και σήμερα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, και χθες θα μπορούσαμε να το πούμε, και αύριο, και προπαντός εις τα έσχατα. Θα είναι η τότε ανατιμικουμένη αληθής εκκλησία. Θα υπάρχει ψευδής εκκλησία, για να βάζω τον χαρακτηρισμό, αληθής εκκλησία? Όχι ακριβώς, αλλά όπως σας έλεγα σε ένα περασμένο θέμα πέρυσι, κατά τη μέτρηση της πόλεως Ιερουσαλήμ σε μία οπτασιακή εικόνα του Ευαγγελιστής Ιωάννης, εμποδίζεται να μετρηθεί η πόλη, η οποία είναι η Εκκλησία, αλλά μόνο ο ναός και το θυσιαστήριο. Και πήρε την εντολή ότι το υπόλοιπο της πόλεως, το υπόλοιπο της Εκκλησίας, θα καταπατηθεί υπό των εθνών, δηλαδή θα βεβηλωθεί. Δηλαδή οι πιστοί, εκείνοι που θα είναι νερουλοί πιστοί, οι ασταθείς πιστοί, αυτοί, αγαπητοί μου, θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Και εις την Εκκλησία μέσα, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, ίσως θα καθίσουν άνθρωποι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Μα πατριάρχη είναι αυτή, μα επίσκοποι είναι αυτή, μα πρεσβύτεροι είναι, μα διάκονοι είναι, μα μοναχοί. Το θέμα είναι ότι είτε με την αίρεση την οποία εισάγουν, είτε με τα κενά δαιμόνια και τις κενές ερμηνείες, είτε με τη βρώμικη ζωή τους, υπηρετούν
τα σχέδια του Αντιχρίστου, προσβάλλουν την Εκκλησία και με τον τρόπο αυτόν ο Αντίχριστος με τους προδρόμους του κάθεται ήδη στην Εκκλησία. Βέβαια, προσέξτε, πάντοτε με βάση την οπτασιακή εικόνα του Ιερού Ευαγγελιστού, που εμποδίστηκε να μετρηθεί το υπόλοιπο της πόλεως, που μέτρηση σημαίνει προστασία του Θεού, που εδώ δεν μετράται η πόλη, ότι δεν θα προστατευθεί αυτό το μέρος των πιστών, διότι θα είναι οι άνθρωποι, είτε κληρικοί είναι είτε λαϊκοί είναι, θα είναι οι χαλαροί άνθρωποι που υπεχώρησαν στην αίρεση εις των διεφθαρμένων βίων. Αλλά γιατί όμως εδώ το Ιερό Κείμενο λέγει ότι το αρνίον ίσταται επί του ορουσιών? Διότι εις το ορουσιών, ή καλύτερα, είναι ένας τεχνικός όρος, να το πούμε έτσι, ένας θεολογικός τεχνικός όρος. Διότι εκεί έχουμε την πλήρωση όλων των εσχατολογικών και χριστολογικών προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Και ποιοι είναι αυτοί οι 144.000? Μας λέγει κατά έναν αποκαλυπτικό και ωραίο τρόπο ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας τα εξής: «Ή το του αποστολικού σπόρου πολύφορων δηλούσι, ή τους από της νέας διαθήκης παρθένους, κατάτε τον έσω, κατάτε τον έξω άνθρωπον σημαίνουσιν. Εν γάρ της παλαιής σπάνιον το της παρθενίας κατόρθωμα, πλην σφόδρα ολίγης ευρισκόμενον όθεν, και ετέρας ταύτας παρά τας πρώτερων ηρημένας ηιτέων τας ονομαστή εκ των φυλών του Ισραήλ συναγωμένας, εσ παρθενίαν ου προς με μαρτύρηκε». Δηλαδή, ή σημαίνει το πολύφορον, δηλαδή την πλουσία πνευματική καρποφορία της Καινής Διαθήκης, ή σημαίνει τους εν παρθενία διαλάμψαντας και βεβαίως της Καινής Διαθήκης, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και της Παλαιάς, αλλά κυρίως της Καινής που θα σας εξηγήσω πιο κάτω, αλλά τους εν παρθενία κατάτε τον έσω, κατάτε τον έξω άνθρωπον, και εσωτερικά και εξωτερικά. Διότι εις τους παλαιούς της Παλαιάς Διαθήκης ή το σπάνιον κατόρθωμα η παρθενία, και βρίσκεται εις ολίγους. Γι' αυτό το λόγο δεν συμπίπτει όθεν και ετέρας ταύτας παρά τας πρώτερων ηρημένας ηιτέων, δεν συμπίπτει αυτή η ομάς των 144.000 με εκείνη την οποία ήδη ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Διότι εκείνες οι 144.000 είναι κατά τις 12 φυλές του Ισραήλ, μα η παρθενία δεν υπήρχε εις την Παλαιά Διαθήκη. Είναι προνόμιον της Καινής Διαθήκης. Έχουμε σφόδρα, όπως λέγει εδώ, σφόδρα ελάχιστους, δηλαδή πολύ λίγους στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι ο προφήτης Ηλίας ή ο προφήτης Ελισσαίος. Ελάχιστη είναι η αμπαρθενία. Ο Μωυσής ήταν έγγαμος, ο Αρών ήταν έγγαμος, όλοι κατά κανόνα οι προφήτες ήταν έγγαμοι, σχεδόν κατά κανόνα ήσαν έγγαμοι. Το γιατί ήσαν έγγαμοι, ή το η παλαιά τάξη των πραγμάτων. Διότι έπρεπε να υπάρχει ο λαός ιστορικά δια να πλαισιώσει τον αναμενόμενον Μεσσία. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει πλέον. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εις τον περιπαρθενίας του λόγων, έτσι αρχίζει,
ότι είναι προνόμιον της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι προνόμιον της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό το λόγο οι Εβραίοι δεν θα μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το μεγάλο θέμα της Παρθενίας. Αλλά και ένας ακόμη λόγος, όπως μας αναφέρει, ερμηνεύει ο Αρέθας, ότι εκθέρεται, διατυπούται άναρθρα, χωρίς άρθρο, και λέγει ότι είδα 144.000 μαζί με το αρνείο. Δεν λέγει είδα τις 144.000 μαζί με το αρνείο, δεδομένου ότι ήδη στο 7ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε κάνει την αναφορά του. Όπως θα δούμε παρακάτω, σαφέστατα αναφέρεται εις τους αληθείς παρθένους, άνδρες γυναίκες, και όπως γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, κατάτε τον έσω, κατάτε τον έξω άνθρωπον σημαίνουσι. Και θέλει να πει ότι σαν παρθένοι εσωτερικά και εξωτερικά. Δηλαδή, κατά την καθαρότητα της καρδίας, αλλά και κατά το σώμα, με την έννοια ότι ουδέποτε επεσυνδεύει γενετησία μίξης. Ουδέποτε. Διότι εδώ που τα λέμε, είναι δυνατόν κανείς να έχει παρθενία χωρίς να υπάρχει εσωτερική παρθενία? Η παρθενία, αγαπητοί μου, δεν είναι η απουσία μιας μίξεως. Δεν είναι. Ούτε ένας παρθενικός ημίν. Δεν είναι αυτό παρθενία. Αυτό είναι η εξωτερική παρθενία. Εσωτερική παρθενία είναι η καθαρότητα της καρδίας. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως, ο αριθμός είναι συμβατικός και δειλεί πλήθος. Απλώς, πλήθος. 12 επί 12.000. Δεν είναι πραγματικός αριθμός, όπως ανοητότατα πιστεύουν οι χιλιαστές, αλλά είναι όπως σας είπα, ανοητότατα πιστεύουν οι χιλιαστές, αλλά είναι απλούστατα ένα πλήθος ανθρώπων, τίποτε άλλο. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός 144.000 δειλεί πάντοτε την Εκκλησία. Διότι και την πρώτη φορά που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης, είπε οι 12 φυλές του Ισραήλ, είναι η Εκκλησία. Και εδώ 12 επί 12.000, 144.000, πάλι δειλεί την Εκκλησία. Αλλά τι πρέπει εδώ να σημειώσουμε? Εάν έπρεπε να εξαρθεί μια κατηγορία πιστών, παραδείγματος χάρη των παρθένων ή των μαρτύρων ή των ομολογητών, πάντοτε θα παρουσιάζεται ο αυτός αριθμός 144.000. Αυτό το βλέπουμε σε μια λειτουργική μας ευχή. Όταν λέμε στο τέλος πια της ευχής της Αγίας Αναφοράς, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, παρθένων. Αυτή είναι εγκρατευτέ, η παρθένη. Και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων. Όλοι αυτοί όμως αποτελούν την Εκκλησία. Συνεπώς, θα λέγαμε, είναι οι 144.000, 12 επί 12, πλήθος. Όλοι αυτοί, περιών ο λόγος, οι 144.000 με την παρθενική ιδιότητα. Έχουν κι άλλες ιδιότητες που θα δούμε στη συνέχεια. Όλοι αυτοί φέρουν επί των μετόπων των το όνομα του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού. Αυτό φανερώνει ότι υπάρχει ομοτιμία μεταξύ
του Πατρός και του Υιού. Διότι πως φέρουν το όνομα και του Πατρός και του Υιού? Σημαίνει ότι υπάρχει ομοτιμία. Πράγματι υπάρχει ομοτιμία. Ο Πατήρ και ο Υιός είναι ομότιμα πρόσωπα. Θεός είναι ο Πατήρ, Θεός είναι ο Υιός. Και συνεπώς υπάρχει η ομοτιμία. Και με ποια σφραγίδα θα σφραγιστούν? Λέγει ο Ανδρέας Καισαρίας πάλι: τούτων δε πάντων τα μέτωπα, το φωτί του Θείου προσώπου σφραγίζονται, διού τις ολοθρευτές αγγέλης εδέσιμοι φαίνονται. Τι είναι αυτό? Είναι η Θεία Δόξα του προσώπου του Θεού που απορρέει και ανακλάται εις τα πρόσωπα των πιστών. Ο Κύριος είπε: οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Αυτό όμως το άκτιστον φως ήδη υπάρχει εις τους δικαίους και εις τους πιστούς από την παρούσα ζωή. Δεν είναι ορατόν παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Αυτή είναι η σφραγίδα. Και ακριβώς αυτό το έκτακτον, συγγνώμη, αυτό το άκτιστον φως βλέπουν οι υπεναντίες δυνάμεις, οι δαίμονες, και τρέμουν. Είναι αυτό που όταν ζωγραφίζουμε τους Αγίους, τους αγιογραφούμε, βάζουμε φωτοστέφανο. Αυτό το φωτοστέφανο είναι δηλωτικόν της φραγίδος που φέρει εις το μέτωπο το πιστός, και είναι η άκτιστος ενέργεια της Θείας Δόξης. Εκείνο το μεταυτού που λέγει ότι είναι εσύ μεταυτού, οι 144.000 είναι με το εστικός αρνίον. Πόσα θα είχαμε να πούμε, αγαπητοί μου, πάνω σε αυτό το μεταυτού? Λέγει ο Κύριος Ιωάννης 14,18: ου καθίσω ημάς ορφανούς. Και Ματθαίος 28,20: και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Πόσο παρήγορο. Θα τους άφηνε για λίγο ο Κύριος, πολύ λίγο, και τους λέγει: δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και όταν φεύγει πια με την ανάληψή του, λέγει τούτα τα λόγια: και να, εγώ με θυμών ημί εις ενεστώτα χρόνων. Όχι θα είμαι, όχι περιοδικός θα είμαι, αλλά διαρκώς θα είμαι. Ιδού εγώ με θυμών ημί, είμαι πάντοτε μαζί σας, πάσα στα σημέρας, τη ζωή σας εννοείται, έως της συντελείας του αιώνος, του παρόντος αιώνος, της ιστορίας. Που σημαίνει δεν είναι για τους μαθητάς μόνο, αλλά για όλους τους πιστούς. Να λοιπόν το εστικός αρνίον, που είναι πάντοτε μαζί μας, και πάντοτε οι πιστοί είναι μεταυτού. Είναι μια έκφραση, εκείνο το μεταυτού, που δείχνει την τρυφερή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους πιστούς και το αρνίον. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντής μεγάλης, και η φωνή ηνίκουσα ως κιθαροδών κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Ενώ βλέπει την εικόνα αυτή, ήκουσε φωνήν από τον ουρανόν, ως φωνήν πολλών υδάτων, ως και πολύ δυνατής βροντής, ως φωνή μουσικών που παίζουν έγχορδα, δηλαδή τις κιθάρες των. Στην εικόνα της στρατευωμένης εκκλησίας έρχεται να συνδεθεί η εικόνα της θριαμβευούσης εκκλησίας με τον πανηγυρικό της και το μεγαλοπρεπή της τόνο. Η φωνή αυτή που ηκούστη ως βροντή από τον ουρανό, ή σαν ήχος
πτώσεως υδάτων πολλών, εκφράζει τη μεγαλοπρέπεια. Η ιδία φωνή ως μουσική συγχορδία εκφράζει το πανηγυρικό. Τώρα με αυτά τα μέσα που έχουν τα ηχεία, τα οποία στερεοφωνικά αποδίδουν μια μουσική συναυλία, αν βάλετε σε έναν χώρο να αποδίδονται οι ήχοι, και μάλιστα οι χαμηλοί ήχοι, οι χαμηλές συχνότητες των ήχων δημιουργούν κάτι το βαρύ που σου θυμίζει βροντί ή πτώση υδάτων πολλών, και ταυτοχρόνως να υπάρχει η μελωδία, σε πιάνει ένα δέος. Αγαπητοί μου, αυτό ακριβώς άκουσε ο Ιερός Ευαγγελιστής. Άκουσε αυτήν την φωνή που συνεδίαζε το βαρύ, το μεγαλοπρεπές, αλλά και το μουσικό. Δηλαδή μία μεγαλοπρέπεια, μία ομορφιά που κανείς δεν μπορεί εύκολα να τα συλλάβει, μόνο όπως σας είπα προηγουμένως με την εικόνα την προηγουμένη, τα ηχεία, μπορούμε να πάρουμε κάπως μια εικόνα. Πάντως η συμφωνία των χορδών εξηχεί, όπως λέγει ο Ανδρέας Καισαρίας, την των Αγίων Σύμπνια. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι έχουν το ίδιο φρόνημα, και έτσι όταν άκουσε την συμφωνία αυτή τη μουσική, δείχνει, είναι μια εικόνα δηλαδή, ότι όλοι οι Άγιοι έχουν σύμπνια, το ίδιο πιστεύουν, το ίδιο φρονούν. Και άδουσιν οδύν και νυν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων, και ουδείς εδύνατο μαθήν την οδύν ημί 144.000 ή ηγορασμένοι από της γης. Και τραγουδούν, ψάλουν καινούριο τραγούδι μπροστά στο θρόνο του Θεού και μπροστά στα τέσσερα ζώα και στους 24 πρεσβυτέρους, και κανείς δεν μπορούσε να μάθει την οδύ παρά μόνο οι 144.000 που ήσαν αγορασμένοι από τη γη. Ποιοι τραγουδούν, ποιοι άδουσιν, ποιοι τραγουδούν, ποιοι ψάλλουν? Οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας, και ψάλλουν την καινή οδύν. Εικόνα γνώριμη από την πρώτη οπτασία του προφήτου που είχαμε δει πέρυσι στο 4ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Τι είναι εκείνο που χαρακτηρίζει την καινούργια οδή? Θα είναι περιεχομένου που θα ανταποκρίνεται προς τη νέα τάξη των πραγμάτων και πιθανώς θα είναι επινικίου χαρακτήρας. Θα είναι κάτι ανάλογο προς εκείνα τα άρρητα ρήματα που ήκουσε αρπαγής έως τρίτου ουρανού ο Απόστολος Παύλος, και που δεν μπορούσε φυσικά να τα αποκαλύψει, δεν μπορούσε να τα μεταβιβάσει, όχι διότι μόνο απλώς του απειγορεύοντο, αλλά εκείνα τα άρρητα ρήματα του Αποστόλου Παύλου ήσαν άκτιστα. Και εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρει κανείς άκτιστες καταστάσεις της Βασιλείας του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι οι 144.000 μόνοι αυτοί επί της γης μπορούν να γνωρίζουν την οδύν και κανείς άλλος. Όπως ο Απόστολος Παύλος είπε εις την γην και εγνώριζε τα του παραδείσου, αλλά κανείς άλλος. Δηλαδή μόνο οι Άγιοι, αλλά μόνο οι Άγιοι. Λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας, ταύτην την οδύν ουδείς έτερος μαθήν δίδατε πλην αυτών. Κανείς άλλος εκτός από αυτούς μπορούν να τη μάθουν, διότι το μέτρο της πολιτείας και η γνώση
εισήν παρεκτείνεται, διότι το μέτρο λέγει του τρόπου της ζωής των και της γνώσεώς των, αυτά τα δυο συμπαρεκτείνονται εις την γνώση. Και συνεχίζει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Ανδρέας και λέγει: αναλόγως τη εντάφθα πολιτεία των Αγίων ή των θείων μυστηρίων έστε φανέρωσης. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, γιατί μας αφορά. Να μην το ξεχνούμε, ότι ανάλογα με την εδώ εις την γην πολιτεία, δηλαδή τον τρόπο που ζουν οι Άγιοι, υπάρχει και η φανέρωση των θείων μυστηρίων, κατά αναλογίον της καθαρότητος και η αποκάλυψη των μυστηρίων. Και συνεχίζει και λέγει: και αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη, ως περ και πολλέ διαφορέ κολάσεων. Με την ευκαιρία, μάλιστα, να σας το έλεγα και αυτό, όπως υπάρχει αναλογία καθαρότητος με αποκάλυψη μυστηρίων Θεού, αυτό και στην παρούσα ζωή, αυτό δε και εις τον ουρανόν, εις την Βασιλεία του Θεού, διότι δεν θα είναι η αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού κοινή σε όλους. Όλοι θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού, αλλά η αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού, με την έννοια η γνώση, η οποία θα είναι στο διηνεκές, από την οποία γνώση θα πορεί η μακαριότητα της θεωρίας του προσώπου του Χριστού, δεν θα είναι για όλους ίδια, αλλά αναλόγως του τρόπου με τον οποίο έζησαν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος: αστέρος διαφέρει εν δόξη. Το ένα αστέρι διαφέρει από το άλλο στη φωτεινότητα, και οι Άγιοι διαφέρουν στη φωτεινότητα, δηλαδή διαφέρουν εις την τελειότητα. Και λέγει με την ευκαιρία ο Άγιος Ανδρέας: ως περ και πολλέ διαφορέ κολάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι και στην κόλαση. Δεν θα υπάρχει κολασμός των αμαρτωλών εξίσου το ίδιο για όλους, αλλά ανάλογα με την αμαρτωλότητα του αμαρτωλού θα υπάρχει και η τιμωρία. Έτσι θα υπάρχει κλιμάκωσης δόξης και κλιμάκωσης τιμωρίας. Του ότι θριαμβεύουσα εκκλησία ψάλλει την καινήν οδύν και κατανοεί μόνη η στρατευωμένη εκκλησία και δει τα εκλεκτά της μέλη, αυτό φανερώνει πόσο στενή σχέσης υπάρχει μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβευούσης εκκλησίας. Εκείνοι που κατανοούν ονομάζονται ηγορασμένοι από τις γης. Είναι εκείνοι που εδέκτησαν την λυτρωτική δύναμη του αίματος του Χριστού και συνεπώς ηγοράστησαν από τις γης. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: ουκίδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ουκεστέ εαυτόν ηγοράστητε γάρ τιμής. Αλφακορινθίους 6:19. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας? Αγοραστήκατε κατόπιν τιμής. Και ποια είναι αυτή η τιμή που κατευλήθηκε για να αγοραστούμε? Είναι η τιμή του αίματος του Χριστού. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των 144.000? Ούτι συν οι οποίοι με τα γυναικών ούτε μολύνθησαν παρθένη γαρισή, ούτι συν οι ακολουθούνται στο αρνίον όπου αν υπάρχει, ούτι ηγοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχή το Θεό και το αρνίο, και ούχε βρέθει ψεύδος εν το στόματι αυτών άμμο μη γαρισή.
αυτοί είναι που με γυναίκες δεν μολύνθηκαν, διότι με παρθένα. Αυτοί είναι που ακολουθούν το αρνίον όπου και αν πάει. Αυτοί είναι που αγοραστήκαν από τους ανθρώπους σαν απαρχή στο Θεό και στο αρνίον, και δεν ευρέθη ψεύδος και δόλος στο στόμα τους, διότι είναι άμμομοι. Εις αυτό το τμήμα, αγαπητοί μου, είναι άξιον παρατηρήσεως αυτή η αρμονική του λόγου διάρθρωσης και σύνθεσης. Μπαίνει ένα τριπλούν ούτι, αυτή, αυτή, αυτή. Αυτό το τριπλούν που μπαίνει έρχεται να δώσει έμφαση, αλλά με έναν ενθουσιασμό, κατά ένα σχήμα επαναφοράς θα λέγαμε, κατά μία επανάληψη αυτού του ούτι, για να σχηματιστούν τρεις παράλληλες προτάσεις που θα χρησιμεύσουν για να αναδείξουν τρία σπουδαία χαρακτηριστικά αυτών των 140.000. Και είναι το πρώτο, η παρθενία, το δεύτερο, η αφιέρωση, και το τρίτον, το άδολον και το ειλικρινές του χαρακτήρας των. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Και η πρώτη ιδιότητα είναι η παρθενία. Οι φράσεις, αλλά και οι φράσεις που ακολουθούν και η όλη διατύπωση που αναφέρεται στην παρθενία είναι τόσο σαφείς, είναι τόσο κυριολεκτικές, ώστε δεν ευωδώνει καμία ερμηνεία αλληγορίας ή μεταφοράς. Να πει κανείς ότι σημαίνει απλώς μια καθαρότητα καρδίας των πιστών. Όχι, είναι κυριολεκτική η περίπτωση. Πρόκειται περί παρθενίας και μόνο περί αυτής. Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι εκτάκτως ενδιαφέρον και καλό θα ήταν να κάναμε μια ανάλυση για να το δούμε από πιο κοντά. Οι φράσεις «ούτι εσύ», αυτοί είναι οι οποίοι, αναφορικό με τα γυναικών, «ούκαι μολύνθησαν», άνω τελεία, «παρθένη γαρισί», διότι είναι παρθένη, φανερώνει καταθετικών και κατά αρνητικών τρόπων, ακόμα και κυριολεκτικών, ότι πρόκειται περί της καθαυτό παρθενίας. Όταν λέγει επί παραδείγματι «αυτοί δεν εμολύνθηκαν με γυναίκες», είναι παρθένη, λέει γυναίκες. Δεν λέει με τα ειδόλων, δεν λέει με τα άλλων πραγμάτων, με τα γυναικών, σαφώς. Αρνητικός λοιπόν και θετικός παρθένη γαρισί δείχνει με σαφήνεια και κυριολεκτικότητα, το είπα επανειλημμένος, ότι πρόκειται περί της παρθενίας. Πρέπει όμως να γίνει μία διασάφιση. Αυτό το «ούκαι μολύνθησαν» με τα γυναικών, δεν μολύνθηκαν με τις γυναίκες. Ίσως εάν κανείς το δει με επιπολαιότητα, θα μπορούσε να υπονοήσει ότι προτιμάται η παρθενία, διότι ο γάμος επιφέρει μία ηθική μόλυνση. Δεν είναι αυτό. Προσέξατε το, δεν είναι αυτό. Το «εμολύνθησαν» δεν αναφέρεται στον γάμο, αλλά αναφέρεται στις εξωγαμικές σχέσεις, δηλαδή στην πορνεία. Και όταν λέγει «αυτοί είναι παρθένοι», σημαίνει δεν παντρεύτηκαν, αλλά καλά δεν παντρεύτηκαν, σύμφωνοι, αλλά δεν εμίησαν με τα γυναικών, διότι είναι παρθένοι. Δεν είχαν ποτέ μίξη ανηθικότητας, πορνείας. Ο γάμος δεν είναι μόλυνσης, η πορνεία είναι μόλυνσης. Μολύνω θα πει φθύρω, καταστρέφω, βρωμίζω. Και φυσικά με την ηθική έννοια της λέξεως. Η πορνεία είναι μόλυνση λοιπόν ηθική
και μάλιστα αν θέλετε πνευματική. Θα σας εξηγήσω. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 6:18, πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Κάθε αμάρτημα είναι έξω από το σώμα. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο σώμα του. Είναι περίεργο, διότι αν γαστριμαργώ δεν αμαρτάνω στο σώμα μου, αν δεν νηστεύω δεν αμαρτάνω στο σώμα μου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνη η πορνεία προσβάλλει βεβαίως και την ψυχή αλλά και το σώμα. Αυτό το αμαρτάνει φαίνεται να έχει μάλλον οντολογικό χαρακτήρα ή πνευματικό, όπως σας είπα, παρά ηθικών χαρακτήρα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Βέβαια κάθε αμάρτημα που γίνεται οπωσδήποτε επιφέρει μία πνευματική αλλίωση εις την όλη ύπαρξη του ανθρώπου, την ψυχοσωματική, ώστε το καινούργιο σώμα που θα πάρουμε όταν θα αναστηθούμε να καθίσταται ακατάλληλο να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, επειδή υπέστη αλλίωση από την αμαρτία. Αλλίωση όχι ηθική αλλά οντολογική. Η πορνεία φαίνεται κατά τον Απόστολο Παύλο πάντοτε να έχει έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα για το σώμα. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό και οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας, των Πατέρων, θεωρούν την πορνεία και γενικά τα σαρκικά αμαρτήματα, μοιχεία, αρσενοκική, όλα τα σαρκικά αμαρτήματα, αμετάκλητον αμάρτημα ως προς την ιεροσύνη. Θα το πω άλλη μια φορά, αμετάκλητον αμάρτημα. Μπορεί να συγχωρεθείς ότι έκανες μια πράξη πορνείας, να πας να εξομολογηθείς, να μετανοήσεις, δάκρυα καυτά να χύσεις, να συγχωρεθείς πραγματικά, άγιος να γίνεις, δεν μπορείς να γίνεις ιερέας. Τώρα, αν συμβαίνει αγαπητοί μου να μπαίνουν στην ιεροσύνη άνθρωποι με τέτοια κολλήματα όπως λέγεται, ή μέσα στην ιεροσύνη να μετέρχονται τη μοιχεία, την πορνεία ή την αρσενοκητία, τι να πω. Τούτο μόνο ότι είναι αμετάκλητο θέμα αυτό. Αμάρτημα αμετάκλητο. Δεν μπορείς να πεις μετενόησα και μπορώ να γίνω ιερεύς. Μετενόησες ως προς το να συγχωρεθεί, αλλά όχι ως προς το να γίνεις ιερεύς. Δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Β' Κορινθίους 7,1. Τι σημαίνει αυτό? Να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, και της σαρκός και του πνεύματος. Δηλαδή, με γενικές γραμμές, ο μολυσμός του πνεύματος είναι η υπερηφάνεια, με γενικές γραμμές, και ο μολυσμός της σαρκός είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Τι λοιπόν σημαίνει μολυσμός? Κάθε τι, γιατί ο γάμος δεν είναι, ενώ είναι η ίδια πράξη, δεν είναι ο γάμος. Συνεπώς τι σημαίνει μολυσμός? Μολυσμός θα πει, σημαίνει κάθε τι που δεν είναι θέλημα και νόμος Θεού. Ο γάμος δεν είναι μολυσμός, εφόσον ευλογείται από το Θεό και εφόσον είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος καταδικάζει εκείνους που θεωρούν τον γάμον ακάθαρτον και μολυσμένο. Σας παραπέμπω Α Τιμόθεος 4,3, που λέγει εκεί ότι θα έρθει καιρός που θα λέγουν οι άνθρωποι θα εμποδίζουν τον γάμο και θα τον θεωρούν ακάθαρτον. Αυτό το πράγμα ήταν αίρεση γνωστική, δηλαδή δαιμονικό στοιχείο. Δαιμονικό στοιχείο. Εκείνος που θα πει ότι ο γάμος είναι ακάθαρτος
διδάσκει δαιμονική διδασκαλία. Ούτε ο γάμος είναι ακάθαρτος, ούτε το αίμα είναι ακάθαρτο, που είναι ο φορέας της ζωής, ούτε το σπέρμα είναι ακάθαρτο, που είναι όλη η σοφία του Δημιουργού μέσα σε αυτό που λέγεται σπέρμα. Όλη η σοφία του Θεού, και στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο και στον άνθρωπο. Ο σπόρος, το σπέρμα είναι η περιεκτική σοφία ολοκλήρου της κτιστής ορατής δημιουργίας. Ούτε ο ήλιος έχει τόση σοφία στην κατασκευή του, ούτε το σύμπαν, ούτε η δομή του, ούτε η νόμη του, όσο αυτό που λέγεται σπόρος, σπέρμα. Όλη η σοφία συμπυκνωμένη του Θεού Λόγου είναι στο σπέρμα, στο σπόρο. Πώς είναι δυνατόν να είναι μολυσμένα πράγματα αυτά? Γι' αυτό σας είπα, είναι δαιμονική διδασκαλία. Γράφει εμπροκειμένο ο Αρέθας: ου κατημουμένου του γάμου τα παρόντα. Δηλαδή, όσο αναφέρει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, τίμιος γαρογάμος. Και ούτω αξιεπαίνω της παρθενίας ο γάμος υποδίεται το ανάξιον. Ότι δεν ατιμάζεται ο γάμος από τα παρόντα που γράφει ο Ευαγγελιστής. Και ότι ο γάμος είναι τίμιος. Και δεν σημαίνει ότι επειδή θα πρέπει να κάνω αξιέπαινον την παρθενία, να ντύσω με αναξιότητα το γάμο. Το ίδιο πράγμα αναφέρει εις τον περί παρθενίας του λόγων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μπορείς, λέγει, να υποτιμήσεις τον γάμον για να ανεβάσεις την παρθενία. Το καθένα έχει τη θέση του. Τι είναι η παρθενία? Η παρθενία είναι απλώς μια υπέρβαση του γάμου. Και ακόμη δεν είναι εντολή. Ότι μπορεί κανείς να σωθεί και αν ακόμη δεν μετέλθει την παρθενία, δηλαδή να παντρευτεί. Όχι τις εξωγαμικές σχέσεις, όχι τις πορνείες, αλλά απλώς να έρθει η ώρα να παντρευτεί. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν ενομοθέτησε την παρθενία, αλλά την άφησε εις την προαίρεση του κάθε πιστού. Ακούστε πώς το λέγει, Ματθαίος 19,12. Εισή ευνούχοι, ήτινες εκκλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εισή ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εισή ευνούχοι, ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Είναι εκείνοι που γεννήθηκαν ανίκανοι, είναι εκείνοι που κατεστάθησαν ανίκανοι από άλλους ανθρώπους, εγχειρητικώς κτλ. Και εκείνοι οι οποίοι είπαν, ενώ έχουν πλήρη ικανότητα, είπαν δια την βασιλεία του Θεού δεν θα κάνω χρήση αυτής της ικανότητας. Είδατε πως το είπε ο Κύριος? Τι ακριβώς όμως είναι η παρθενία? Ο γάμος είναι η ανάγκη του πεπτοκότος ανθρώπου, αλλά ο γάμος είναι και το σχήμα του νυν αιώνας. Αν ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, δεν θα υπήρχε ο γάμος. Εάν μου πείτε γιατί έγινε η Εύα, προβλέποντος του Θεού, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, προβλέποντος του Θεού την πτώση του ανθρώπου, και δια να μην χαθεί αυτό το ζώον του Θεού ο άνθρωπος, το ζώον αυτό που ζει δηλαδή, να μην χαθεί, έκανε, οικοδόμησε τον γάμο. Η παρθενία είναι προπτωτική κατάσταση. Οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο δεν εγνώριζαν τον γάμο. Τον εγνώριζαν μετά από τον παράδεισο. Μες στο γάμο ήσαν παρθένοι. Και η παρθενία θα είναι εκείνη που πάλι θα αποκατασταθεί υπό του Θεού εις την βασιλεία τη δική του, και όλοι θα είναι ουρανοπολίτε, είτε μετήλθαν εις τον παρόντα κόσμων των γάμων, είτε δεν μετήλθαν. Στην βασιλεία του Θεού είπε σαφώς ο Κύριος, ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Η παρθενία είναι μια γεύση της βασιλείας του Θεού πριν από τη γεύση. Όπως ακριβώς μερικοί βιάζονται να γευθούν των γάμων πριν από τον γάμο, με τις προγαμίες σχέσεις που είναι πορνεία,
Και είναι πορνεία, το λέγω, γιατί έγινε της μόδας αυτό. Να υπάρχουν προγαμιαίες σχέσεις, είναι της μόδας. Και είναι πορνεία 100%, και είναι κρίμα να μολύνονται οι άνθρωποι με πορνεία και μετά να πάνε να ζητήσουν την ευλογία του Θεού για τον γάμο των. Είναι κρίμα. Έτσι και οι παρθένοι γεύονται την βασιλεία του Θεού πριν από την τελική της γεύση. Και εφόσον η παρθενή είναι μια κατάσταση της καταξιωμένης φύσεως του ανθρώπου και αφθαρτισμένης, γι' αυτό το λόγο προς τιμήν του αφθαρτισμένου σώματος του Χριστού και επιτελείται και αφιερώνεται. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, ή της δύναται εν αγνία μενήν εις τιμήν της σαρκός του Κυρίου ένα καυχησία μενέτο. Όποιος μπορεί να μείνει, λέγει, εν αγνία, και ροή την παρθενία, αυτός, λέγει, μένει προς τιμήν της σαρκός του Κυρίου. Προς τιμήν. Μόνο να μην καυχηθεί. Γιατί θα πέσει άμα καυχηθεί. Είναι στην επιστολή του προς τον Άγιον Πολύκαρπο. Δεπές 2, 283,35. Η παρθενία δεν είναι μια αφύσικη κατάσταση, αλλά είναι μια υπερφύσινη κατάσταση. Υπερφύσινη. Και μάλιστα με το πρίσμα της προπτωτικής καταστάσεως είναι όντως καταφύσινη. Διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Το εξωτερικό είναι το να πεις «Δεν είχα καμίαν γερετησία μίξιν». Δεν είχα καμία, τίποτα. Ποτέ μου δεν είχα καμία γερετησία μίξη. Αυτό εύκολα επιτυγχάνεται. Το εσωτερικό, η εσωτερική παρθενία είναι πολύ δύσκολη. Είναι όταν κάνεις παρθένον την ψυχή σου και το λογισμό σου. Γράφει ο Άγιος Κασιανός για το Μέγα Βασίλειο στη Φιλοκαλία, στον πρώτο τόμο, περί πορνείας. Να λέγει ο Μέγας Βασίλειος «Και γυναίκα αγνώ και παρθένο σου κοιμή». Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, αν και αγνοώ την γυναίκα, παρθένος δεν είμαι. Γι' αυτό το λόγο η απόλυτος παρθενία είναι προνόμιο μόνο τριών προσώπων στην Εκκλησία μας μέσα. Της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όλη η άλλη κατάσταση είναι σχετική. Ένας αγώνας γίνεται για αυτήν την παρθενικότητα της εσωτερικής ψυχής, δηλαδή της ψυχής της καρδίας, και αγών σκληρός πολλάκης. Η παρθενία είναι αρετή. Την αρετή την συνιστά η προαίρεση, ο κόπος και η χάρις του Θεού. Τρία πράγματα. Αν αυτά τα τρία πράγματα υπάρχουν, έχουμε αρετή. Να πως το γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό. Αρετή είναι έργον προς Θεόν εν προαιρέσει. Αυτό το προς Θεόν εκφράζει εκ Θεού ως χάρις, μετά Θεού ως βοήθεια και προς Θεόν ως σκοπός της αρετής. Ο Κύριος τα θέτει ως εξής: «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων». Αλλής δέδεται. Όλοι, λέγει, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτό, αλλά μόνο σε εκείνους που δόθηκε. Που σημαίνει έργον είναι ο προσωπικός σου κόπος. Προαίρεσης ότι το κάνεις ελευθέρως. Διότι μπορεί να κάνεις ένα έργον, αλλά κατόπιν πιέθεως. Δεν είναι αρετή. Δεν νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει, αλλά νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί έχει να φάει. Αλλά νηστεύει, λέει, προαίρεσης. Κόπος, προαίρεσης και η χάρις του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, μη τρέχεις εάν δεν σου το έχει δώσει ο Θεός. Εδώ δείχνει των θείων θεσμών της παρθενίας και τη θεία ροπή, όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει τη χάρη. Λέγει ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Αυτός που μπορεί, ας το κάνει. Εδώ τι δείχνει? Δείχνει την προαίρεση και τον κόπο του έργου του ιδίου του ανθρώπου. Ακούστε αυτά τα δύο αντιφατικά εκ πρώτης όψεως του Κυρίου.
που λέγει «Ου πάντες χωρούσε των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε» και εσείς παρακάτω «Ο δυνάμενος χωρήν χωρήτω». Μα γιατί μου λες, Κύριε, εάν μπορώ να το κάνω, αφού μου είπες ότι είναι θέμα να μου το δώσει ο Θεός? Ναι, είναι και τα δυο. Είναι να θέλω και να πάρω και τη χάρη του Θεού. Τότε ακριβώς έχουμε αυτό που λέμε αρετή. Εάν δεν ήταν αρετή η Παρθενία, ο Χριστός δεν θα έδινε τη βασιλεία του εις τους Παρθένους. Η βασιλεία του Θεού δίδεται μόνο στην αρετή και στην αγιότητα. Γι' αυτό και η Παρθενία, όπως και όλες οι αρετές, δεν είναι αυτόνομος, διότι διαφορετικά δεν τελειούται η Παρθενία εάν είναι αυτόνομος. Και όπως λέγουν οι πατέρες, εκείνος που δεν απέκτησε ταπείνωση δεν μπορεί ποτέ να φτάσει σε ύψη Παρθενίας. Αλλά μια Παρθενία χωρίς το Θεό, χωρίς τη Θεία Ροπή, χωρίς τη Θεία Χάρη, καταλήγει σε μια ανθρωποκεντρική ιδιοτροπία, σε ένα ανθρώπινο καπρίτσιο. Η Παρθενία, τέλος αγαπητοί μου, είναι η καθαρότης της ψυχής που αποτελεί το έδαφος κάθε υψηλής αρετής. Και επανερχόμενοι στο ιερό κείμενό μας, μπορούμε τώρα πάλι να ρωτήσουμε ποιοι είναι αυτοί που ειδικώς αναφέρονται 144.000 παρθένοι, σε συνδυασμό φυσικά και με τα δύο άλλα στοιχεία που θα τα δούμε την ερχομένη Κυριακή πρώτα ο Θεός. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι άραγε? Είναι αυτοί που μέσα στους αιώνας έλαμψαν στην άσκηση, στην υπακοή, στην παρθενία. Είναι οι ασκητές όλων των αιώνων και όλων των εποχών έως τη συντελεία της ιστορίας. Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι την πρόσκληση που έκανε ο Κύριος στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή στον πλούσιο νεανίσκο, όταν του είπε «Εφήρμασε τις εντολές, πολύ ωραία, πούλησε τα υπαρχοντά σου και άλλα μαζί μου», φαίνεται πως τον προόριζε στις 144.000, αλλά εκείνος ελυπήθηκε, εγύρισε την πλάτη και έφυγε. Και τίθεται τώρα το ερώτημα, η Παρθενία σήμερα πώς βλέπετε? Σήμερα η Παρθενία, αγαπητοί μου, δεν τιμάται. Αντιθέτως, διαβάλλεται και κατασυκοφαντείται. Εξαίρεται σήμερα η πορνεία. Γι' αυτό και ο Θεός παρέδωκε τους ανθρώπους σε πάθη διαστροφών και ατιμίας, και να νομίζουν ότι σε αυτές τις διαστροφές είναι η δόξα τους και η ευτυχία τους. Όπως λέγει στην προς Ρωμαίους 1,24 ο Απόστολος Παύλος. Εν τούτης, οι αρετές, όλες οι αρετές και η Παρθενία, όσο και αν υπάρχουν εποχές που τις υποτιμούν, αυτές έχουν την αξία τους. Είναι ο Χριστός. Η Παρθενία είναι πολύ υψηλή αρετή, και μαζί με την υπόλοιπη αρετή, την αφιέρωση στο Χριστό, φτάνει στο ύψος εκείνο που μας έδειξε εις την οπτασιακή του εκείνη εικόνα ο Ιερός Ευαγγελιστής. Και σήμερα, αγαπητοί, ο Χριστός κάνει έκκληση. Έκκληση εις τους νέους ιδίως, αγόρια κορίτσια, να αγαπήσουν την Παρθενία, την έσω και την έξω, και την αφιέρωση. Αρετές που ποτέ δεν παλιώνουν. Και όπως ενήργει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδία της Λυδίας, όταν ήκουε των λόγων του Παύλου, έτσι και εμείς ευχόμεθα μόλι μας στην καρδιά, όπως το Πνεύμα το Άγιο αλλοιώνει τις καρδιές των νέων εις το να αγαπήσουν και να βιώσουν αυτή την ωραία, τη μεγάλη και σπανία αρετή της Παρθενίας. Η Παρθενία και η αφιέρωση ήθε να γίνει το αληθινό τους στολίδι.